Πρόεδρε, καλώς Καλησπέρα μου. Ε, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Αν θέλετε, συμφωνείτε με την εκτίμηση του Γενικού Εισαγγελέα ότι τελικά εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελέσματο κακώ απορρίφθηκε η πρώτη απόφαση του Eurogroup Κοιτάξτε, από το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να θυμάστε ότι και εσεί και όλα τα άλλα μέσα μαζική μαζική επικοινωνία μου εζήτησα να κάνω δηλώσει την Κυριακή μετά την απόφαση του Eurogroup όταν ήμουν στο Βερολίνο και γύριζα στην Κύπρο. Ναι. Σε όλε μου αυτέ τι δηλώσει είπα, διαφωνώ με την απόφαση, διαφωνώ με το κούρεμα κλπ. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι υπό τι συνθήκε δεν έχουμε επιλογή. Είναι πιο σωστό να δεχθούμε αυτή την απόφαση και σε συνέχεια να δούμε τι μπορεί να γίνει για να τη διορθώσουμε. Εκ των υστέρων αποδεικνύεται τι, Ότι η απόφαση ήταν λανθασμένη. Αν υποθέσουμε ότι ψήφιζαμε ναι, τι θα γινόταν επειδή ο διεθνής τύπος αντέδρασε έντονα για το ότι επιβλήθηκε κούρεμα για, τους κάτω από τις, 100 χιλιάδες, για τις κάτω από τις 100.000 καταθέσεις, σίγουρα θα το ανακαλούσαν αυτό, αλλά πλέον μια που θα είχαμε εγκρίνει την απόφαση, θα αναγκαζόντουσαν να βρουν τρόπο να δώσουν αυτό το ποσό που θα ανακαλύτω. Αντιλαμβάνεστε, άρα οι επιπτώσει πάνω στην οικονομία τη Δεν Θα της ήταν πιο Είπρου, βελούδινες, δηλαδή. Θα ήταν πολύ πιο βελούδινε. Ναι. από την άλλη, όμω, κατόπιν εορτή, θα σα έλεγε κάποιο, δεν είμαστε ακόμη βέβαιοι ότι και με την πρώτη απόφαση θα διασωζόντουσαν οι τράπεζε. Μπορεί... Δεν είναι θέμα να διασωθούν οι τράπεζε. Η λαϊκή, α πούμε, θα έχει το ίδιο πρόβλημα. Να σα πω, δεν, είναι, δεν, έχει σχέση το ένα με το άλλο. Τώρα μιλούμε κατά πόσον η απόφαση σε εκείνη ήταν σωστή ή όχι. Σα λέω, όταν δεν με ρώτησαν μετά. Μα εσείς κύριε Βασιλείου σε... είπατε ήσασταν υπέρ της απ... του ναι, ναι στην απόφαση. Γιατί τώρα τι λέτε. Ε, τι θα έλεγα εγώ είπα το εξή. Προσπάθησαμε να τα διευκολύνουμε τα πράγματα ως εξής. Η απόφαση του... της τρίτης εξέφραζε την α... αγανάκτηση αν θέλετε του κόσμου μας για το ότι... Επιβλήθηκε το κούρεμα αλλά Μάλιστα. κανένας δεν μίλησε εναντίον του ευρώ, κανένας δεν μίλησε εναντίον της Ευρώπης Άρα τώρα πρέπει στις επόμενες μια-δυο μέρες να βρούμε μια λύση Στο διατάφτα τώρα, Μάλιστα. με όλον τον κόσμο να νιώθει ότι γύρω του υπάρχουν συντρίμια Ναι Κυπριακή οικονομία για την ώρα ναι. είναι γονατισμένη, είναι στο πάτωμα Έχεις απόλυτο δίκιο αυτό το πράγμα διορθώνεται. Πώ μαζεύεται, Πώ ξαναπέρνει. αγαπητέ μου, ακόμα και τώρα. Και τώρα, μάλιστα, διορθώνεται. Φτάνει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα. Από ό,τι θα προσέξετε και από τι ειδήσει και όλα. Όλοι ασχολούνται με το ποιο φταίει, τι φταίει. Αντί να ασχοληθούν τι πρέπει να κάνουμε για να πάμε μπροστά. Το ποιο φταίει, εδιορίστηκε η Ερευνητική Επιτροπή, θα κάνει τι έρευνε τη και αν υπάρχουν ευθύνε, πρέπει να αποδοθούν. Αλλά αν αυτή τη στιγμή. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Μάλιστα. Αν όμω αυτή τη στιγμή, αντί να ασχοληθούμε με την ουσία, που είναι τι κάνουμε για το μέλλον, ασχολούμαστε με αυτά που ο Κώστα ή ο Γιάννη ή ο Κυριάκο ή η Μαρία, τότε το αποτέλεσμα θα είναι τραγικότατο. Και ε, με, πώς, πώς λέτε ότι θα πρέπει να ξαναπάρουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Να σας πω, πρώτα απ' όλα πρέπει να τονίσω ένα πράγμα. Ε, αυτό ο διάλογο που γίνεται τελευταία. Ότι να μπούμε, μείνουμε στο ευρώ ή να φύγουμε από το ευρώ ή να πάμε στη λίρα κλπ. είναι λαϊκισμό τη χειρότερη μορφή. Διότι η επιλογή να πάμε στη λίρα απλούστατα δεν υπάρχει. Είναι όπω πολύ γνωρίζετε. Η, η, σοφία της Κυπριακής παροιμίας, το σινί, το χορκάτι δεν τον κάνει μονό, αλλά κάνει τον διπλό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει και για του ακροατέ μα. Ναι. Πα στη Λύρα σημαίνει: μειώνει κατά τουλάχιστον 50% τι απολαυέ όλου του κόσμου, αν όχι 60-70%. Δεύτερον, μένει με έλλειψη φαρμάκων, υλικών οικοδομή, τροφίμων κλπ. Διότι απλούστατα οι εξαγωγέ τη Κύπρου δεν αρκούν για να καλύψουν τι ανάγκε μα. Είμαστε εισαγωγική χώρα. Εντό ευρώ λοιπόν, το απαντήσαμε αυτό. Εντό ευρώ όμω, πώ επανεκκινείται η οικονομία. Να σα πω. Εντό ευρώ επανεκκινείται πάνω στο εφόσον πιστέψουμε στι δυνατότητε του λαού μα και τη οικονομία μα. Δηλαδή. δηλαδή, πρώτα απ' όλα είναι γνωστό όσον αφορά τον τουρισμό, εκεί ξέρουμε τι πρέπει να γίνει και έχει πολλά άλλα που μπορούμε να κάνουμε για να καλυτερεύσει. Όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Κύπρος χωρίς υπηρεσίες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί, διότι απλούστατα αγαπητέ μου, και εσείς, εσύ δεν έχει δυο τόσο μεγάλο, αλλά τα παιδιά των γονιών μα, όλοι οι νέοι άνθρωποι, αυτή τη στιγμή έχουμε χιλιάδε απόφοιτου. Τι σπουδάζουν, γιατροί, δικηγόροι, νομικοί, λογιστέ, ε, οικονομολόγοι, διευθυντέ επιχειρήσεων κλπ. Πού θα τα εξασκήσουν αυτό το επάγγελμα, Θα πάνε όλοι να διευθύνουν τι τουριστικέ μονάδε, θα γίνουν καρσόνια. Ο μόνος τρόπος να το εξασκήσουν είναι να διασφαλίσουμε τον, τον τομέα των υπηρεσιών. Οι δάλο θα πρέπει να φύγουν. Και Οπότε... αυτό διασφαλίζεται μέσω ενός υγιού τραπεζικού συστήματος. Εμέρι ε, ε, και υγιού όλων των άλλων. Και σε αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο να επαναλειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή θα έλεγα ότι όσο συνεχίζεται η απαγόρευση της... Ελεύθερη διακίνηση χρημάτων. Στο εσωτερικό το... τουλάχιστον. Στο εσωτερικό είναι τραγικό. Μάλιστα. Αλλά στο εξωτερικό πάλι δεν μπορεί να έχει δύο τύπου ευρώ. Μάλιστα. Ευρώ ελεύθερο. Αφού αλλά άρση των περιορισμών σημεία. τώρα, λέτε. Αρση των περιορισμών. Ε, το τώρα, αν είναι τώρα ή σε μερικέ μέρες δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν είμαι ειδικό, ξέρω. Αλλά σίγουρα άρση... Θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην άρση των περιορισμών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την παρουσία σα.